Προσοχή, η ακόλουθη διάσωση περιέχει αίματα και ακροτηριασμούς. Γεια σας, φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα διάσωση πολύ μαγική και ξεκινάμε με μαγικά πλάνα. Οι παλιοί φίλοι του παρελθόντος ξαναεμφανίστηκαν στους ταξιάρχες και έρχονται πάνω μου. Να, η παλιά μου φίλη, το ασπρόμαυρο περιστέρι αυτό και το άλλο, το γκρίζο, σίγουρα είναι από τα παλιά για να έρχεται στο χέρι μου, και αυτός ο τύπος. Ξεκινάμε χαρούμενα με μαγικά πλάνα. Λοιπόν, οι φίλοι από τα παλιά ξαναεμφανίστηκαν στους ταξιάρχες και είχα αρχίσει να ανησυχώ την προηγούμενη φορά και την προπροηγούμενη. Δεν τους είχα δει και είχα θλιφθεί. Να, και τρίτο περιστέρι πάνω. Τώρα έχουν πέσει και σε αλλαγή φτερώματος και έχουν αλλάξει λίγο οι τόνοι των χρωμάτων και τα απλά γκρι δεν τα μπορεί να γνωρίζω. Αλλά για να έρχονται πάνω μου, σίγουρα είναι από τα παλιά. Α, να και ο παλιός φίλος που τον είχα δαχτυλιδώσει πρώτο πριν τον είχα συμπαθήσει. Και αυτός έρχονταν πάνω μου, με έχει λίγο ξεχαστεί βέβαια, αλλά θα τα θυμηθεί όλα. Σήμερα εδώ είναι όλοι οι παλιοί μου φίλοι που έρχονταν πάνω στα χέρια μου. Ωραία, χαίρομαι που υπάρχουν. Είχα αρχίσει να ανησυχώ. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη γενική εικόνα, δεν εντοπίζω κάτι που χρειάζεται διάσωση. Κάποια ράτσα, κάποιο κλωστοποιημένο εννοείται. Αντικατέστησα και το χαμένο ψαλιδάκι μου για τις επιτόπου διασώσεις, οπότε μπορώ να κάνω και επιτόπου διασώσεις. Πολύ μαγικά πράγματα μπορώ να πω. Χαρούμενη ημέρα, ξεκινάει με τα περιστέρια πάνω μου, ό,τι καλύτερα. Να και ένας παλιός φίλος, τον θυμάμαι και αυτόν. Αυτός είναι λίγο επίμονος βέβαια, με τσιμπάει τα χέρια και ας μην έχω φάει για να του δώσω. Τώρα έπεσε. Τέλος πάντων. Και είμαστε στην κεντρική πλατεία τώρα, όμως έχουμε κάτι special εδώ, ένα συλλεκτικό περιστέρι. Να το, θα μου πει κανείς τώρα, αυτό μοιάζει μαδημένο και λίγο dirty πιθανώς. Και όμως δεν είναι dirty, βασικά είναι λίγο dirty, αλλά είναι συλλεκτικό. Δείτε, έχει λοφείο, αλλά είναι και καφέ. Σπάνιο σχετικά, όμως από ό,τι βλέπω εδώ και στην άλλη του πλευρά πάσχει από κάποια ασθένεια, το οποίο δεν είναι και πολύ καλό. Κρίμα, γιατί θα ήθελα πολύ να το πάρω μαζί με τα δικά μου προκειμένου να το έχω, γιατί είναι συλλεκτικό, είναι καθετή με λοφείο, δεν υπάρχουν τέτοια. Όμως αυτό είναι μόλις. Και είναι πολύ κολλητικό αυτό απέναντι και μεταξύ των περιστεριών. Δεν μπορώ να ρισκάρω. Πρέπει να είναι η λεγόμενη ευλογιά των περιστεριών που βγάζουν αυτές τις κίτρινες καντήλες. Σαν και εδώ πέρα, γενικά παρατηρώ τις τελευταίες εβδομάδες ότι υπάρχει μια μικροεπιδημία ευλογιάς περιστεριών στα πιτσούνια, κυρίως όπως αυτό. Οπότε θα πρέπει να είμαι αρκετά προσεκτικός με τα περιστέρια που έχουμε σε επαφή. Όχι για μένα, εννοείται πως. Δεν υπάρχουν ασθένειες που μεταδίδονται από το περιστέρι στον άνθρωπο. Αυτά είναι μύθια, αν τα έχετε ακούσει. Αλλά να προσέχω για τα υπόλοιπα περιστέρια, τα δικά μου που θα ακουμπήσω σύντομα όταν ξαναπάω στα δικά μου. Και είμαστε εδώ στην μικρή πλατεία, πράγμα ό,τι και αν είναι, όπου έχουμε δει τα πολλά και σοβαρά περιστατικά με περιστέρια. Για να δούμε, θα έρθει κάποιος φίλος. Α, να, ήδη ένα περιστέρι άσχημα, κλωστοποιημένο. Το έχω δει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν προσέγγισε. Με ελπίζουμε τώρα να προσεγγίσει τουλάχιστον αυτό για να διασωθεί. Much later. Και επιτέλους, έπιασα το κλωστοποιημένο περιστέρι. Και δείτε χάλια. Να, ήδη το αδάχτυλο, εντελώς νεκρό. Κρέμεται από μια κλωστή κυριολεκτικά. Το άλλο πόδι, αμφιβάλλω άμα θα γλιτώσει το χειρουργείο χωρίς να χάσει τα δάχτυλά του. Τουλάχιστον να γλιτώσει τις κλωστές. Εντάξει, είναι άθλιο η κατάστασή του.
και δείτε. Όσοι έχουν και εμπειρία καταλαβαίνουν ότι αυτό το πουλί είναι νεαρό σε ηλικία. 2 μηνών, κάπου εδώ. Τόσο μικρό σε ηλικία δηλαδή, σχεδόν μωρό. Δηλαδή έχει φύγει από τη φωλιά του μόνο ένα μήνα και ταλαιπωρείται έτσι. Έσχος. Και όλα αυτά χάρη στις βρωμιές των ανθρώπων. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, χειρουργείο θα γίνει και ας ελπίσουμε να γίνει σχετικά καλό. Και εισαγωγή στο κουτί διάσωσης. Να, εδώ πέρα έχουμε και άλλο ένα δείγμα για να δείτε καλύτερα την ασθένεια, πώς εξελίσσεται πάνω στα πουλιά. Δείτε. Πολύ άσχημη κατάσταση έχει αυτό το πουλί. Έτσι είναι η ευλογιά των περιστεριών. Χτυπάει τα νεαρά άτομα συνήθως. Και δεν ζουν. Πολύ σπάνια χτυπάει και ενήλικα βέβαια. Γεια σας και πάλι και είμαστε στο χειρουργείο. Το περιστέρι έχει αποσυρωθεί τα πόδια. Τα εργαλεία μας είναι φτιαγμένα και αποστηρωμένα. Φοράμε γαντάκια. Και δεν χάνουμε χρόνο για να ξεμπλέξουμε τον φύλλο. Επίσης, από αυτό το πόδι θα έχανε όλο το πόδι του. Όπως βλέπετε η κλωστή έχει πιαστεί στη βάση. Άμα δεν το έβρισκα θα κοβόταν όλη πατούσα. Τώρα έχει χάσει αυτό το δάχτυλο. Και σίγουρα αυτό το δάχτυλο. Αυτό και αυτό όμως είναι άσχετα. Εντάξει, δεν είχε και τίποτα. Ένα ήδη νεκρωμένο δάχτυλο και ξεραμένο και ένα έτοιμο να πέσει. Δεν υπήρχε μοραγία βέβαια μεγάλη, προς καθόλου. Αλλά το έχω βάλει είτε έτσι προσωρινό επίδεσμο μέχρι να σταματήσει ελάχιστη η μοραγία του. Και πάμε σε αυτό το πόδι που είναι επίσης χάλια. Θα είχαν και αυτό το πόδι, δείτε, που είναι το χώρισμα. Η κλωστή έχει μπει εδώ και κλωστές τύπου πλαστικό. Δυνατές αυτές, δεν είναι βιοδιασπόμενες. Έχουν ένα καλό βέβαια, γεγονός ότι δεν είναι βιοδιασπόμενοι, δεν διαλύεται μέσα στο σώμα, οπότε μπορώ να βγάλω το 100%. Ενώ οι άλλες που είναι πάνινες, διαλύονται μέσα του και δεν βγάζω πάντα το 100% του κλωστοποιικού αντικειμένου. Όπως και να έχει, πάμε σε αυτό το πόδι, το οποίο όπως το βλέπω μάλλον έχει χάσει όλα τα δάχτυλα, αλλά δεν θα χάσει και το πόδι, εφόσον θα ξεμπλεχθεί.
boy from the boogie. Don't know me to look at him, being the clowns. Two from the Henny, I'm drinking a drum. Και ένα ακόμα χειρουργείο τελείωσε με επιτυχία, μπορώ να πω. Εντάξει, ένα πόδι, όπως είδατε, δεν υπήρχε κάποιο δάχτυλο για να παραμείνει, ήταν όλα νεκρωμένα, όπως είπα, αλλά δεν έχασε το πόδι τουλάχιστον. Στο άλλο πόδι έμειναν δύο δάχτυλα, θα φύγει και το πρίξιμο και θα ισορροπήσει σε αρκετό καιρό. Είναι και πολύ σε ανάπτυξη, οπότε λογικά θα φτιάξει πολύ σύντομα και ποιος ξέρει, μπορεί να είναι και απελευθερώσιμος αν πλήρωσε ανεπτυγμένο πουλί. Και μια ακόμα διάσωση στέφθηκε με επιτυχία, μπορώ να πω. Όπως είπα βέβαια και μέσα στο βίντεο, στην πόλη πλέον υπάρχει και μια επιδημία ευλογιάς περιστεριών, οπότε τώρα ανεβαίνουμε level. Τώρα πρέπει να προσέχουμε ακόμα περισσότερο με τι περιστέρια έχουμε να κάνουμε, για να μην ρισκάρουμε και τα δικά μου περιστέρια έτσι. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τώρα θα κάνουμε διασώσεις υπό επιδημία. Αυτό θα κρατήσει ελπίζω για λίγο. Όσοι απ' την άλλη είναι αδύναμα, θα χαθούν και τα πιο δυνατά θα παραμείνουν και θα ισορροπήσουν τα πράγματα μέχρι του χρόνου. Αλλά προς το παρόν θα έχουμε αυτή τη νέα απειλή. Και τα λέμε στην επόμενη διάσωση. Αντίο.